Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας, ζωντανά, μέσα από το στούντιο του Word of God, στην εκπομπή αυτή, επί το λόγο σου. Και σήμερα ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρεθούμε εδώ ενώπιον σε εσά και να μιλήσουμε τα λόγια του Θεού. Να μιλήσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη προς πάντα των οποίων πιστεύει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε τρίτη λοιπόν μαζί σας στις 8.30 ώρα ζωντανά από το στούντιο του Word of God, η εκπομπή μας επί το λόγο σου, μια εκπομπή που έχει την προσδοκία να φτάσει ο λόγος του Θεού σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεχνικά, τα, τα τεχνικά μέσα, μέσα από το ίντερνετ. Ευχαριστούμε τον Κύριο και η φωνή του Ευαγγελίου να φτάσει στι ακοέ σα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έχουμε επιλέξει να σα δώσουμε αυτή την ημέρα ένα κομμάτι μέσα από το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όπω γνωρίζετε, όσοι μα παρακολουθούν, η εκπομπή είναι ζωντανή και η επιθυμία είναι να έχουμε μια σχέση αφίδρομη μαζί με εσά. Γι' αυτό ε, αυτή τη στιγμή στείλτε, αν θέλετε, ένα mail. Ε, πάρτε ένα τηλέφωνο στα τηλέφωνα της εκπομπής, ευχαριστούμε τον κύριο όπως φαίνονται στι οθόνες σας έτσι ώστε να μας δώσετε αιτήματα προσευχής. Γιατί στο τέλος της εκπομπής συνηθίζουμε να κάνουμε μια προσευχή και να φέρνουμε αυτά τα αιτήματα ενώπιου του Πατέρα μας, του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο και να εξητάμε από Αυτόν να δώσει τις λύσεις, τις κατευθύνσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σα προτρέπουμε λοιπόν σήμερα να μα δώσετε ένα mail, να μα στείλετε ένα mail, ένα τηλεφώνημα, να μα γράψετε ακόμα αν θέλετε τι παρατηρήσει σα για την εκπομπή, ό,τι πραγματικά αν θέλετε, όσον αφορά την ευχαριστία σα, την εμπειρία σας, μια σύντομη ομολογία την οποία μπορεί να κάνετε για το τι ο Ιησούς Χριστός έκανε μέσα στη ζωή μας, στη ζωή σας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα λοιπόν, όπως προείπαμε, έχουμε επιλέξει, όπως κάθε φορά βέβαια στην εκπομπή μας αυτή, έχουμε επιλέξει ένα μικρό κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό το οποίο θα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας το Λόγο του Θεού έτσι ώστε να γίνει οικοδομή μέσα μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες από το ΙΒ κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, ΙΒ κεφάλαιο, το 12 δηλαδή κεφάλαιο από το Καταλουκά Ευαγγέλιο και από το 14 εδάφιο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι στη σελίδα 917 μέσα από τις γραφές του Νεόφαμβ του Βάμβα. Διαβάζουμε λοιπόν, λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο δε είπε, προς αυ... είπε δε τι προς αυτόν εκ του όχλου. Διδάσκαλε, είπε προ τον αδελφό μου να μοιραστεί με τα μου την κληρονομιά. Ο δε είπε προ αυτόν, Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστή ημεριστή εφημά. Και είπε προ αυτού, Προσέχετε και φυλάτεστε από τη πλεονεξία, διότι αν έχει περισσάει η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προ αυτού παραβολή, λέγον άνθρωπου τεινό πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Και διαλογίζεται τον εαυτό, λέγον Τι να κάνω διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου και είπε τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τα σαποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θέλω επί προς την ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά ένα από τα μιευμένα, διαέτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πιέ, εφραίνου, είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Όσα δε ετοίμα σα, τι νοστέλου είστε, ούτε θέλει είστε τη σαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί ει Θεό. Είπε δε προ μαθητά αυτού, δια τούτο λέγω προ εσά, μη με ρημνάτε δια τη ζωή σα, τι να φάγετε, μη δίδια το σώμα, τι θα ενδυθείτε. Η ζωή είναι τη μειωτέρα τη τροφή και το σώμα του ενδύματο. Παρατηρήσατε του κόρακα, ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, οι τίνε δεν έχουν σε ταμείον, ουδέ αποθήκη, και ο Θεό τρέφει αυτού. Πόσο μάλλον εσεί διαφέρετε των πτηνών. Γιατί σε ξυμνών μεριμνών δίνατε να προσθέσει στο ανάστημα αυτού μία πύχη. Εάν λοιπόν ουδέ το ελάχιστο δίναστε, τι μεριμνάτε περί το λοιπόν, παρατηρήσατε τα κρίνα πω αυξάνουση δεν κομπιάζουση, ουδέ κλόθοση. Σα λέγω όμω ουδέ ολομόνε εν πάση τη δόξη αυτού ενδύθη ω εν τούτο. Αλλά αν το χόρτο ω σήμερα είναι το αγρό και αύριο ρίπτεται η κλίβανον ο Θεό ενδύει αυτού, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή να πιέτε και μην είστε μετέωροι διότι τα αυτά πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου, του κόσμου ημών δε ο πατήρ ότι έχετε χρειαν τούτων πλην ζητείτε την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα θέλουσι σας προσθεθεί να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες το πνεύμα το οποίο μας δίνεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού η κατεύθυνση την οποία εντέλεται ο Λόγος του Θεού προς όλους εμάς είναι μία. Θέλει ο Θεός να στρέψει ο άνθρωπος τα μάτια του προς τη βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός όταν περπάτησε εν, σαρ, εν, εν ε, μορφ, ε, μορφή σαρ, σαρκική, σε αυτόν εδώ σάρκινη, σε αυτήν τη ζωή, όταν περπάτησε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ένα πράγμα έκανε. Κύριε, λέει, τα περί τη βασιλεία των ουρανών. Φανέρωνε δηλαδή αυτά τα μυστήρια τη βασιλεία των ουρανών με, πλόγια, με, λόγια απλά, κατανοητά, έτσι ώστε ο άνθρωπο να τα αποδεχτεί μέσα στην καρδιά του και να στρέψει το βλέμμα του ει τα άνω. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί από πού θα έρθει η βοήθειά μα. Από πού θα έρθει η βοήθειά μα, λέει ο ψαλμοδό. Από τα όρη. Από πού θα έρθει η βοήθειά μας από τα υπάρχοντά μας, από τα σταθερά μας, από αυτά τα, τα, οποία νομίζουμε ότι θα μας στηρίξουνε. Ο Ψαλμοδός βεβαίως έχει γνωρίσει και έχει καταλάβει ότι η βοήθειά του θα έρθει από τον Θεό, ο οποίος επίησε, λέει, τον ουρανό και τη γη και πάντα τα είναι αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αυτό είναι το πνεύμα του Λόγου του Θεού, θέλει να στρέψει τον άνθρωπο προς τα άνω, Θέλει να στρέψει τον άνθρωπο προς το να πλουτίσει κατά Θεό όπως διαβάσαμε. Να πάρει τα μάτια του ανθρώπου πάνω από τα γη, τα εφήμερα, τα ψεύτικα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά που φύρονται τα φθαρτά και να πάει τα βλέμμα του στα αιώνια και στα άφθαρτα. Σήμερα λοιπόν αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις πού θα στρέψεις το βλέμμα σου, δεν ξέρεις από πού θα έρθει η βοήθειά σου, ή δεν έχεις καταλάβει ότι όπου στηρίχτηκες τελικά έπεσες. Σε καλούμε να δεχτείς το μήνυμα του Ευαγγελίου και να ζητήσεις με όλη σου την καρδιά τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο η οποία δεν βρίσκεται μακριά από εμά, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί καθιδράτε, καθιδρείται η βασιλεία των ουρανών. Εκεί στείνεται ο θρόνος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως να αφήσει πραγματικά ολοκληρωτικά την καρδιά του σε αυτόν ο οποίος μπορεί και δύναται να φέρει σε αυτόν τις λύσεις, τις απαντήσεις αλλά και να κατευθύνει την καρδιά του έτσι ώστε εν τέλει να ευωδοθεί σε αυτήν την τη ζωή αλλά και να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν περπάτησαν μαζί με τον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι είδαν η ζωή τους να αλλάζει καθώς επισκεφτήκανε τον Κύριο ή η ζωή τους ήρθε σε ένα καλό συναπάντημα με Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι σήμερα διαβάζουμε για έναν άνθρωπο, έναν από αυτούς, ο οποίος θα σταθεί μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού ένα διδάσκαλο, δεν έχει ακόμα την αποκάλυψη την οποία είχε ο ίδιος ο, ο μαθητής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πέτρος. Δεν είχε την αποκάλυψη αυτή την οποία είπ, είδε και φανέρωσε ότι είπε εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά δεν ήταν ο μόνος. Πάρα πολύ στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ήταν ένα διδάσκαλο, άλλοι είδαν ένα προφήτη από τους παλαιούς προφήτες με τη δύναμη του Ηλία, είπαν κάποιοι. Ευχαριστούμε τον κύριο. Αυτό εδώ συγκεκριμένο τον πλησίασε αναγνωρίζοντα ότι είναι ένα διδάσκαλο. Κάποιο δηλαδή όποιος έχει μια αγαθή διδαχή. Είδε στο πρόσωπο του κυρίου μα βεβαίω την εξουσία την οποία είχε, γι' αυτό και τον πλησίασε στο πρόβλημά του και έθεσε, ευχαριστούμε τον κύριο, αυτό το ερώτημα και την παράκληση, αν μου επιτρέπετε, μπροστά στον κύριο, πιστεύοντα ότι ο Ιησούς Χριστός έτσι όπως είχε μαρτυρηθεί μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου θα μπορούσε να του δώσει τη λύση. Έτσι λοιπόν πλησιάζει αυτός ο άνθρωπος και λέει διδάσκαλε είπε προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομιά. Δεν ξέρω βέβαια τι υπήρχε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου. Αν ένιωθε μια αδικία, αν ένιωθε ότι δεν έγιναν σωστά τα πράγματα, ότι αδικήθηκε, παραμερίστηκε, παραγωνίστηκε από τον αδελφό του, ευχαριστούμε τον Θεό, ότι η κληρονομιά δεν έγινε ίσα και δίκαια και μην μπορώντας βέβαια να διεκδικήσει μόνος του, έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα ότι να αυτός ο διδάσκαλος ίσως μπορέσει να, 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 μπει στη μέση και να γίνει αυτός ο μοιραστή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο Ιησούς Χριστός αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μέσα από αυτό το γεγονός θα αντλήσει μια ωραία διδασκαλία για όλου μα. Ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έτσι ενεργούσε ο, ο, ο μας. κύριο μα. Βλέποντα παραδείγματα, βλέποντα του ανθρώπου οι οποίοι τον, πλαισια, τον και τον πλησιάζανε, έβγαζε μέσα από αυτού διδασκαλία. Και ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε για τη διδασκαλία τη δικιά μα. Και ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε για να πιστέψουμε εμεί ότι εν τέλει ο Ισού Χριστό είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η απάντηση του Κυρίου μας σε αυτόν τον άνθρωπο είναι η εξή. Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστή ημεριστή εφημάς και είπε προς αυτούς προσέχετε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και φυλάτεστε από τις πλέον εξείας. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει μέσα στην καρδιά του ο άλλος άνθρωπος, ο διπλανός του. Δεν είναι καρδιογνώστης ο άνθρωπος. Βεβαίω ούτε την ίδια του την καρδιά ο άνθρωπο δεν γνωρίζει, γιατί ο λόγο του Θεού μα λέει ότι η καρδιά μα λέει είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και βαθιά, πολύ σφόδρα βαθέα. Ο ίδιο ο άνθρωπο λοιπόν δεν ξέρει την ίδια του την καρδιά, πόσο μάλλον την άλλη είναι. Όμω ο κύριο αγαπητοί αδελφοί και φίλοι γνωρίζει, λέει, τι βρίσκεται εντό του ανθρώπου. Ο λόγο του Θεού. Ο Ισό Χριστό ξέρει τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό το, το μόνο το οποίο επιθυμεί Ευχαριστούμε Ο Κύριος από όλους μας Είναι να τον πλησιάζουμε με ειλικρινή καρδιά Με ευθεία καρδιά Να μην δείχνουμε έναν άλλον άνθρωπο Που δεν είμαστε Γιατί εκείνος ξέρει Μην δείξεις εσύ ότι είσαι ο Τάδε ή ο Δίνα Γιατί αυτός γνωρίζει Γνωρίζει τι είναι μέσα στην καρδιά σου Γνωρίζει τα ελαττήρια, τα κίνητρα της καρδιάς σου Ευχαριστούμε τον Θεό η ειλικρίνεια λοιπόν είναι το πρώτο το οποίο θα φέρει εμάς μπροστά στον Άγιο Θεό. Με ευθύτητα και με ειλικρίνεια να πλησιάζουμε τον Κύριο και να του παραθέσουμε τα, τα, τα αιτήματά μας και τα προβλήματά μας. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος δεν βρήκε αγαθά ελαττήρια. Ο Κύριος ενόησε και κατάλαβε ότι μέσα σε αυτή την καρδιά του ανθρώπου υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ευάρεστο ενώπι του Θεού και βρήκε την ευκαιρία να ανδράξει τη διδασκαλία και να διδάξει τους ανθρώπους οι οποίοι με ειλικρινή καρδιά αυτόν, ακολουθούν αυτόν, ακολουθούν και τους λέει προσέχετε και φιλάντεστε. Να είστε προσεκτικοί μέσα στη ζωή σας και να φιλάντε την καρδιά σας από την πλεονεξία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι αν τη έχει περισσά η ζωή του, η ζωή του δεν συνίσταται από τον υπαρχόντον αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσα και αν έχεις δηλαδή, όσα και αν βγάζεις, όσα και αν επιτρέπει σε αυτήν εδώ τη ζωή ο Θεός να έχεις, μάθε φίλε και φίλοι ότι δεν είναι αυτά τα οποία, ευχαριστούμε τον Κύριο, η ζωή σου θα στηριχτεί και θα ευδοκιμήσει. Δεν είναι αυτά τα οποία θα σε στηρίξουν στη δύσκολη ώρα. Δεν είναι αυτά τα οποία θα σε υποστηρίξουν έτσι ώστε να μπορέσει να ανορθωθεί και να σταθεί η ψυχή σου. Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε αυτή τη γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος. Αυτή τη γυναίκα η οποία πλησίασε τον Κύριο κρυφά για να τον ακουμπήσει, για να σταθεί και στάθηκε η ρίση του αίματός της. Έφαγε λέει και δαπάνησε όλα τους, τα, τα χρήματα λέει στους γιατρούς είχε χρήματα και έδινε και έδινε και έδινε. Αλλά στο χείρο λέει ελφούσα Μα αυτό που είχε δεν ήταν ικανά να την στηρίξουν, να την, να την θεραπεύσουν, να την κάνουν ευτυχήσει. Όχι. Γιατί, γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Το ότι έχεις πολλά ή το ότι έχεις λίγα δεν εξαρτάται από αυτό η ζωή σου. Ευχαριστώ με τον Κύριο. Πολύ περισσότερο μάλλον ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι όσοι λέει θέλουν να πλουτίσουν πίπτουν εισπυρασμών και σε παγίδες πολλές και επιθυμίες πολλές, ανοήτους και βλαβεράς. Και αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ε. αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος τελικά σε αυτήν εδώ τη ζωή κοιτάει μόνο το πόσο θα βγάλει περισσότερο, πόσο θα τα οικονομήσει, πόσο θα γεμίσει τις τσέπες του. Πώ θα πατήσει πάνω επιπτωμάτων για να βγάλει περισσά και περισσά και περισσά, πιστεύοντα ότι θα μείνει σε αυτήν εδώ τη ζωή αιώνια. Χωρί να γνωρίζει ότι το αύριο δεν του ανήκει. Φίλε και φίλε, φίλοι και φίλε, το αύριο δεν σου ανήκει. Αγαπητοί μου φίλοι, το αύριο δεν μα ανήκει. Ανήκει στον κύριο. Γι' αυτό και καλά θα κάνουμε και να προσέχουμε και να φυλάξουμε την καρδιά μας. Και να εμπιστευτούμε όχι αυτά τα οποία εξαρτά εξαρ, και να εξαρτώμαστε από τα υπάρχοντά μας. Αλλά να εξαρτώμαστε αγαπητοί μας από τον Κύριο, από τον Λόγο του Θεού. Να εξαρτώμαστε από τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος θα παραθέσει εδώ μια παραβολή η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ κατατοπιστική για να καταλάβουμε και να εννοήσουμε ότι τίποτα, Μα τίποτα δεν εξαρτάται σε αυτήν εδώ τη ζωή από τα υπάρχοντά μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ευτύχησαν τα χωράφια του. Ήρθε σε καλή σύναξη. Ήρθε σε καλή συγκομιδή. Ευτύχησαν τα χωράφια του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κοπίασε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιχείρησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ευωδόθηκε θα λέμε, θα λέγαμε και τα χωράφια του ευτύχησαν. Και μπαίνει μέσα του ένας διαλογισμός και λέει τι να τα κάνω, Πώς Πόσα... διότι δεν έχω πού να τα συνάξω όλους αυτούς τους καρπούς. Πρόβλημα. Και μέχρι εκεί θα λέγαμε ότι δεν φανερώνεται η καρδιά του ανθρώπου ότι είναι σε λάθος θέση. Ευτύχησαν τα χωράφια του, Επλούτησε ξαφνικά, ήρθε περισσότερος καρπός και η λογική και, και η σοφή ανθρώπινη πραγματικά λέει ότι «Πού να τα βάλω τώρα όλα αυτά, πού θα χωρέσουν όλα αυτά, θα πρέπει, να, πρέπει να, να, να επενδύσω αυτά τα οποία έχω, να αυξήσω αυτά τα οποία έχω». Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό δεν είναι κακό και μέχρι εκεί δεν, δεν βλέπω να υπάρχει πρόσκομα, δεν βλέπουμε να υπάρχει ας πούμε κάτι το οποίο να είναι έτσι να τον ενοχοποιεί, όχι, αντιθέτω. Είναι μια σωστή σκέψη μια καλή διαχείριση ενό ανθρώπου, τον οποίον ευτύχησαν τα χωράφια του. Ευχαριστώ με τον κύριο. Τι να κάνω λοιπόν για να, για να συνάξω του καρπούς μου, και είπε: Τούτο θελοκάμι. Θα χαλάσω τι αποθήκε μου, θα οικοδομήσω μεγαλύτερε και θα συνάξω τα γεννήματά μου μέσα σε αυτά, σε αυτέ τι αποθήκε. Και θα φυλάξω τα αγαθά μου και θα αποταμιεύσω όλα όσα έκανα. Ακόμα και μέχρι εκεί θα έλεγε κανένας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ελάττωμα ή πρόσκομα. Η συνέχεια όμως είναι αυτή τον οποίον τον καθιστά ένοχο ενώπιον του Θεού. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι τελικά αν θα έχουμε περισσά και αν θα έρθουν περισσά στη ζωή μας. Αλλά τι διαχείριση θα κάνουμε πάνω σε αυτά τα οποία ο Θεός θα μας εμπιστευτεί πάνω σε αυτήν εδώ τη ζωή αγαπητοί μας φίλοι. Και ο λόγος του Θεού βεβαίω είναι σαφής. Λέει στους πλούσιους του κόσμου τούτου παραγγείλατε να μην υψηλοφρονούν. Το πρώτο που λέει. Να μην φρονούν υψηλότερα. Δεν είσαι κάτι διαφορετικό άνθρωπε εάν ευτύχησαν τα χωράφια σου ή οι σου. Δεν είσαι κάποιος ανώτερος νους από τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν ευτύχησαν ή δεν έχουν περισσά. Όχι. Μάθε λοιπόν να μην υψηλοφρονείς. Μάθε να μην ελπίζει επί την αδολότητα του πλούτου. Αλλά επί των Θεών, τον ζώντα λέει ο Λόγος του Θεού. Ε. Και ένα λοιπόν που η καρδιά του ανθρώπου αυτού του, 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 του που ευτύχησαν τα χωράφια του θα στραβώσει. Και θέλω η προς την ψυχή μου. Αρχίζει να υψηλοφρονεί. Αρχίζει να ελπίζει στην αδολότητα του πλούτου. Αρχίζει να ελπίζει και να στηρίζεται, να επιστηρίζεται στα γήινα, στα φθαρτά. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και να εμβλέπει μόνο προς τα υπάρχοντά του λέγοντας στην ψυχή του ψυχή έχει πολλά αγαθά ένα από τα βμιευμένα διαέτη πολλά αναπάβου τώρα φάγε πιες εφραίνου τα κατάφερες ζήσε τη ζωή σου ζήσε όπως θέλεις τη ζωή σου έχεις για σένα για τα παιδιά σου για τα εγγόνια σου έβγαλες λεφτά με τα τσουβάλια Έγινε ο κύριο Τάβε, η κυρία Δίνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμω, αγαπητοί φίλοι και φίλε, το αύριο δεν μα ανήκει. Το αύριο δεν ανήκει στον άνθρωπο, ανήκει στον Θεό. Αυτό ο οποίο σε τον ουρανό και τη γη και πάντα τα είναι αυτή, σε αυτόν ανήκει το αύριο, δεν ανήκει σε εμά. Ο και αυτό ο άνθρωπο που νόμιζε ότι θα μείνει για πάντα σε αυτήν εδώ τη, τη, ζωή. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ευτύχησαν τα χωράφια του και έγινε αιτία να μπει μέσα στην καρδιά του αυτό το σύνδρομο της αιωνιότητας. Και τι εννοώ με αυτό, ότι πιστεύουν οι άνθρωποι και στις μέρες μας ακόμα περισσότερο που η ευημερία έχει κατακυριέψει το πρόσωπο της γης, ότι θα μείνουν αιώνια σε αυτήν εδώ τη γη. Ότι δεν θα φύγουνε ότι δεν θα έρθει η ώρα να κλείσουν τα μάτια τους, να αποχωριστεί το σώμα αυτό από την ψυχή και φροντίζουν για να έχουν αυτοί και τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους και 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 υψηλοφρονούντας όμως σε σχέση με τον πλησίον τους, με τον άνθρωπο ο οποίος στέκεται δίπλα τους. Όπως αυτό το γεγονός που μας εξυστερεί ο λόγος του Θεού μεταξύ του Λαζάρου του φτωχού και του πλούσιου, στον οποίο στεκότανε στην αυλή του ο Λάζαρος, πεινασμένο, πληγωμένο, και από μέσα έτρωγε, έπινε, χαιρότανε την ευτυχία της καρποφορίας του και δεν έδινε ούτε μία στιγμή δεν έσκυψε να, να δώσει χείρα βοηθείας σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τα σκυλιά γλύφανε τις πληγές, τους, στι, τις πληγές του και τον ελεούσανε και τον ευεργετούσανε ενώ αυτός τον είχε παραμερισμένο και ξεκομμένο από τη ζωή του. Αυτός όμως ο οποίος είναι δίπλα σου και τον οποίον εσύ προσπερνάς, τον οποίον εσύ παραβλέπεις, τον οποίον εσύ σε ξεγελάει η καρδιά σου και δεν του δείχνει τη χείρα βοηθείας. Είναι αυτός που στο τέλος, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα κρίνει εσέναν γιατί δεν στάνθηκες όπως ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός θα ήθελε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν σε δοκίμασε φέρνοντας εσέναν πλούτη, ευημερία, ευχαριστούμε τον Θεό αν σε δοκίμασε, ήταν μόνο και μόνο για να δει αν η καρδιά σου και μέσα στην καρδιά σου υπήρχε χώρος και για αυτόν τον φτωχό Λάζαρο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να στρέψουμε δεξιά και αριστερά και να δαπανηθούμε δίνοντας και απλώνοντας χέρι βοηθείας στον πλησίον μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτό πραγματικά που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πεινούσα και μου δώσατε να φάω. Διψούσα και με ποτίσατε. Ασθενή ήμουν και με επισκεφτήκατε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθατε σε μένανε. Στη φυλακή και ήρθατε σε μένανε και, και με επισκεφτήκατε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν κάνατε εισένα τούτον των ελαχίστων, εις εμέ κάνατε λέει ο Λόγος του Θεού. Άφρον. Άφρον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά τα οποία έφτιαξες πιανού θα είναι. Όλα αυτά τα οποία για οποία κοπίασες πιανού θα είναι τώρα που την ψυχή σου απαιτούν από σου. Όσα ετοίμασες τι νοσθελούς είστε. Ούτω θελείς το στις αυτόν και δεν πλουτεί κατά Θεό ευχαριστούμε τον Κύριο. Άφρον στάθηκε ο άνθρωπος αυτός στο τέλος. Ανόητος δηλαδή. Δεν εσκέφτηκε. Αλλά είπε ο είναι την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει Θεός. Εγώ έχω, γέμισα, πλούτησα, έφτιαξα, δημιούργησα. Μένει τώρα να απολαύσω. Άφρον. Άφρον είσαι. Αν έχεις αυτή τη σκέψη μέσα στην καρδιά σου. Γιατί ο Θεός σήμερα σου λέει ζητείτε η ψυχή σου και εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτή. Δεν έχεις εργαστεί αυτή. Δεν άφησε το πνεύμα του Θεού να έρθει και να εργαστεί αυτή. Δεν κατάλαβε ότι αυτή εδώ τη ζωή δεν τη συνιστά τα υπάρχοντά σου, αλλά η θέση την οποία θα πάρει η καρδιά σου ενώπιον του ζώντο και αληθινού Θεού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Α είναι ευλογημένο το όνομα του κυρίου, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, να έρθει φόβο στην καρδιά μα και να σπεύσουμε να γεμίσουμε και να πλουτίσουμε κατά Θεό. Να ψάξουμε και να, να βρούμε και να, να, να θησαυρίσουμε σε αυτήν εδώ τη θησαυρή, στη, στη, στη γη θησαυρό τον οποίον το σκουλίκι δεν έρχεται να φάει και να χαλάσει. Ο κλέφτης δεν έρχεται να κλέψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να πλουτίσουμε σε Θεό μεριμνώντας το πώς θα αρέσουμε σε Αυτόν και εκτελώντας το Άγιο Σχέδιο το οποίο έχει προετοιμάσει και τα έργα, τα αγαθά που έχει προετοιμάσει για όλους εμάς που έχουμε είτε πολλά είτε λίγα. Να είμαστε καλοί διαχειριστές έτσι ώστε η μέρη μνά μας να είναι πρώτα γύρω και πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πράγματι αγαπητοί φίλοι και φίλες όπως διαβάσαμε και προηγουμένως ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία την οποία την νέα σορεγόμενη απεπλανήθηκαν από τις πίστεως και διαπέρασαν αυτούς του οδύνας πολλάς. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ο άνθρωπος ο οποίος θα να πλουτίσει, ο άνθρωπος ο οποίος σκοπό, και αυτό σκοπό της ζωής του έχει κάνει το κέρδος, το χρήμα, δεν υπερετεί τον Ιησού Χριστό, δεν υπερετεί τον Θεό τον αιώνιο, αλλά υπερετεί τον μαμουνά της αδικίας τον διάβολο και τον σατανά. Εκτός και αν λάβει αποκάλυψη από το πνεύμα του Θεού, σοφία και σύνεση έτσι ώστε να διαχειριστεί τα, το, το, το πλούτο του κόσμου αυτού εδώ, έτσι ώστε να απολαύσει στον ουρανό αιώνιο μισθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην ελπίζετε λοιπόν επί την αδολάτητα του πλούτου, αλλά επί τον Θεό το ζώντα, ώστε δίνει σε εμάς πάντα εις απόλαυση να αγαθοεργώσει, να πλουτώσει εις καλά έργα, να είναι ευμετάνδοτη κοινωνική, θησαυρίζοντας σε αυτούς θεμέλιων καλών εις το μέλλον, για να απολαύσωσει την αιώνια ζωή, δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει την κατεύθυνση και σε εμά και σε σέναν και σε όλους, είτε έχουν ευτυχίσει τα χωράφια του, είτε δεν έχουν ευτυχήσει. Είτε είσαι πλούσιο, αλλά και ακόμα αν είσαι φτωχό, η μέρη μνάς μας μα να είναι να θησαυρίζουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Θησαυρό, είναι αυτό. Θεμέλιο, λέει, καλό στο μέλλον. Να εργαζόμαστε τα πράγματα τη Βασιλείας των ουρανών και να μένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι πάνω σε αυτά. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μα δίνει να καταλάβουμε ποιο πρέπει να είναι το πολίτευμά μας. Να καταλάβουμε ποια πρέπει να είναι η πορεία μας και το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Όλα όσα επιτρέπει ο Θεός να έχουμε στα χέρια μας. Με μόνο και κύριο στόχο να απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Να εισέλθουμε πλουσίωση σε αυτήν και να λάβουμε μισθό αιώνιο. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει μέχρι το τέλος στο θέλημά του. Αμήν.